Κύριε Βουλευτά, σε λίγες ώρες ανοίξουν οι κάλπες. Τελικά ο Πρωθυπουργός μας ευνηδίασε. Περιμέναμε όλοι οι εκλογές το φθινόπωρο, όμως μας ευνηδίασε και αμέσως μετά τις ευρωεκλογές ανακοίνωσε εκλογές για το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τελικά η κυβέρνηση ήταν έτοιμη για εκλογές? Νομίζω ότι έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, κύριε Ναστούλη, ο Πρωθυπουργός ήταν υποχρεωμένος να μας ευνηδίασει. Και αυτό το λέμε με την έννοια ότι ένα άσχημο αποτέλεσμα το οποίο προέκυψε από τις ευρωεκλογές, μη αναμενόμενο, ένα κακό αποτέλεσμα, ευνηδίασε τους πάντες. Εδώ λοιπόν είχε δύο επιλογές ο Πρωθυπουργός. Ή να προχωρήσει στον αρχικό σχεδιασμό, δηλαδή μέχρι τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, ή να ακούσει όπως και έγινε, με πολύ σεβασμό και υπευθυνότητα το μήνυμα της ελληνικής κοινωνίας, αυτό όπως εδόθηκε, δηλαδή με μια αρκετά μεγάλη διαφορά γύρω σε 9 και κάτι μονάδες, και να προκηρύξει εκλογές για να μην σέρνεται μια ανισορροπία στο πολιτικό σύστημα. Θα μπορούσε να διδεθεί και έτσι. Και βέβαια μια μακρόσυρτη προεκλογική περίοδος που είχε ήδη ξεκινήσει, θα ήταν μάλλον επιζήμια για την ελληνική οικονομία και την ελληνική ανάπτυξη. Και μια ελληνική οικονομία όχι τόσο σταθερή, έθραστη μάλλον θα έλεγα, και ήταν ένα θέμα το οποίο δεν το θέλαμε να μπει σε μια δοκιμασία. Και νομίζω σωστά έπραξε ο Πρωθυπουργός της χώρας. Οι διαδικασίες έπρεπε να είναι γρήγορες, να είναι σαφείς και να μην μείνει καμία απολύτως εικόνα ότι γίνονται τακτικισμοί, γίνονται σχεδιασμοί διαφορετικού επίπεδου. Έπρεπε λοιπόν να σεβαστούμε την ετοιμιγόρια του ελληνικού λαού και να πάμε σε εκλογές. Αυτό το οποίο δείχνει, ή μάλλον αυτό το οποίο βγήκε από τη διαδικασία των ευρωεκλογών, ήταν ότι πράγματι η ελληνική κοινωνία είχε μια διαφορετική αντίληψη. Εδώ λοιπόν κληθήκαμε να δούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό το μήνυμα που έστειλε η ελληνική κοινωνία. Η εκτίμηση δικιά μου και πολλών βεβαίως και του κόμματός μας είναι ότι σίγουρα περιέχει μια προμήνυση. Περιέχει μια τιμωρητική διάθεση και μια ένσταση, θα έλεγα, της ελληνικής κοινωνίας για ορισμένα ζητήματα. Βέβαια, πρέπει να πούμε το εξής όμως, μην τα βάζουμε όλα στη ράχη του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πλήρωσε σωρευτικά και τα δύο προηγούμενα μνημόνια, τρία μνημόνια. Ήταν τα απόνερα δηλαδή των μνημονίων, τα οποία πήραν και το ΣΥΡΙΖΑ. Το θετικό στοιχείο το οποίο προέκυψε από αυτή τη σκέψη είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έπεσε χαμηλά, δεν καταστράφηκε, κρατήθηκε, που σημαίνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει ως ο ένας πόλος εκ των δύο στην ελληνική πολιτική σκηνή και ότι έχει ένα ισχυρό πυρήνα ο οποίος κρατήθηκε ενεργός και ζεστός. Υπάρχουν και δύο άλλα μηνύματα. Είναι τα μηνύματα της νεολαίας, είναι τα μηνύματα των νεαρών οι οποίοι δυσκολεύτηκαν και δυσκολεύονται αυτή την εποχή. Ένα κομμάτι της νεολαίας αυτής που κινείται στο εξωτερικό για να βρει εργασία πιο εύκολα και καλύτερη και πιο ποιοτική. Και η αποχή, η οποία κατά την άποψή μου σηματοδοτεί μια καθαρά πολιτική σκέψη. Είναι ένα καθαρά πολιτικό φαινόμενο. Δεν το υποτιμώ, δεν είναι, όταν λέμε αποχή, δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Νομίζω ότι το μήνυμα που στέλνει καθαρά πολιτικό. Πολλοί λοιπόν εξ αυτών προφανώς που απήχαν από τις εκλογές έδωσαν ένα μήνυμα διαφορίας. Και αυτό είναι πολιτική σκέψη και στάση όταν στέλνεται στο πολιτικό σύστημα. Δηλαδή το να διαφορείς για το πολιτικό σύστημα είναι μια πολιτική πράξη η οποία λέει ότι χρειάζεται είτε δεν συμφωνώ είτε έπρεπε να είχατε κάνει διαφορετικά πράγματα. Αυτό το λάβουμε και αυτό υπόψη. Λέμε λοιπόν όμως από την άλλη μεριά ότι οι εθνικές εκλογές είναι εκλογές τετραετίας και ότι άπαξ και ψηφίσεις δεν γυρίζει πίσω η ψήφος σου. Θα αναλάβεις την ευθύνη των πράξεών σου, γιατί είναι μια πράξη η πολιτική, η ψήφιση
ενός κόμματος και έχει συνέπειες τετραετίας, ίσως και οκταετίας ενδεχομένως. Άρα λοιπόν δεν έχει να κάνει με τη διάσταση, την πολιτική διάσταση των ευρωεκλογών, που είναι, έχει μια πολιτική διαφορετικότητα και έχει διαφορετικές συνέπειες για την ελληνική κοινωνία. Μας ενδιαφέρει λοιπόν απολύτως τι κάνουμε, διότι εδώ όταν ψηφίζουμε θετικά ή αρνητικά, προφανώς δεχόμαστε ή απορρίπτουμε. Εάν λοιπόν απορρίψουμε την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, είναι σαν να απορρίπτουμε όλα αυτά τα οποία έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι σήμερα. Δηλαδή, ότι να αναλογιστούμε τι έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ, πώς έφτασε μέχρι εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ και αν η σημερινή πραγματικότητα συγκρίνεται με αυτή που παρέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι προφανώς μέρα με τη νύχτα. Να θυμίσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβε τη χώρα με 27 και ανεργία. Ένα τρομακτικό ηλικιώδες νούμερο το οποίο συγκρίνεται μόνο με εποχές μεσοπολέμου. Με την μείωση του ΑΕΠ στο 25%. Εδώ όχι απλώς εποχές μεσοπολέμου, κάτι χειρότερο. Η τόσο μεγάλη μείωση του ΑΕΠ. Οι πολιτικές που ασκήθηκαν πριν από το ΣΥΡΙΖΑ φτωχοποίησαν πάρα πολύ βαθιά την ελληνική κοινωνία και δομικά. Και αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο θέμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως ως αριστερή κυβέρνηση έκανε αυτό που τον διέταξε η ιστορία και η δικιά του αλλά και η ιστορία της Ελλάδας. Ότι δεν φοβήθηκε, δεν φίστηκε ενέργειες και χρόνου και διάθεσης να αναλάβει την εξουσία. Δεν φοβήθηκε και δεν έκανε πίσω. Διότι καλή είναι η θεωρία, αλλά η πράξη έχει διαφορετική, είναι διαφορετική. Μπήκε λοιπόν με μια ρεαλιστικότητα στο χώρο της διακυβέρνησης της χώρας και σταδιακά κατάφερε αυτό το οποίο οι προηγούμενες κυβερνήσεις, αυτές οι κυβερνήσεις που μας είχαν 40 χρόνια κάτω από την πότα τους, αυτοί που μας διακυβέρνησαν και φτάσαμε στη χρεοκοπία, φτάσαμε στο σημείο, κύριε Ναστούλη, να μπορούμε να πληρώσουμε τα χρεοστούμενα. Γιατί? Γιατί τα φάγαμε. Και βέβαια δεν τα φάγαμε μαζί, ο ελληνικός λαός ήταν έξω από το φαγοπότι της εξουσίας και των κυβερνήσεων. Και αυτά που λέγονται να μοιραστούμε τις ευθύνες είναι πράγματα άτοπα, είναι αστεία πολιτικά και άθλια, θα τα χαρακτήριζα. Πρέπει λοιπόν να δούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε με μια μεγάλη προσπάθεια και έκανε και πράγματα που ήταν έξω από τη δικιά του φιλοσοφία, ήταν έξω από τη δικιά του λογική, έξω από την δικιά του ιδεολογία, αν θέλετε. Και δέχτηκε, χωρίς βέβαια ποτέ να υιοθετήσει το μνημόνιο, χωρίς να πει ότι αναλαμβάνει την ευθύνη, όμως προχώρησε σε πράξεις μνημονιακές, σε ενέργειες μνημονιακές με ένα στόχο κυρίαρχο, να βγάλει τη χώρα έξω από το μνημόνιο. Έπρεπε λοιπόν να συνταχθούμε με κομμάτια των απαιτήσεων από τους δανειστές για να μπορέσουμε να βγούμε από το μνημόνιο, ούτως ώστε να μην εμπλακούμε σε ένα σπιράλ θανάτου και μονίμως ζητάμε χρήματα για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Κατάφερε λοιπόν, έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, ανέκτησε κομμάτι της πολιτικής αξιοπρέπειας και της αξιοπιστίας και έβαλε σε εφαρμογή ένα δικό του πρόγραμμα, βέβαια με μια εποπτεία εκ των πραγμάτων, αφού τα οφειλόμενα χρήματα ήταν πάρα πολλά και αυτό δεν ήταν διαφορετικά. Όμως κατάφερε να βγάλει τη χώρα στο ξέφωτο. Δεν ήταν απλό πράγμα, αυτό δεν έγινε μόνο του, δεν έγινε έτσι με μια μηχανιστική λογική, έγινε διότι πράγματα κερδίθηκαν. Και αυτά κερδίθηκαν χάρη στην επιμονή που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και σε μικρό χρονικό διάστημα θα λέει. Πολύ σύντομα, κοιτάξτε να δείτε. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε και πέτυχε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Αν θέλετε, το επέλυσε. Το οποίο ήταν γρίφος. Και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, οι μνημονιακές κυβερνήσεις, δεν το πέτυχαν. Είχε γίνει μια συζήτηση το 2012, αλλά δεν είχε πάρει, είχαν δοθεί απλές σκέψεις ή αν θέλετε διαβεβαιώσεις στον αέρα, χωρίς έγγραφα, χωρίς πραγματικότητα και ρεαλισμό. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε λοιπόν και ρύθμισε το χρέος, ώστε μέχρι το 2060 να πάει, να ξέρει ο κάθε ένας και πιστωτής και επενδυτής και οποιοδήποτε άλλος ότι ο τρόπος εξυπηρέτησης των δανειακών υποχρεώσεων είναι βιώσιμος. Αυτό που λέγαμε παλιότερα, όταν ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ και έκανε τη δικιά του αντιπολίτευση, έλεγε ότι το χρέος δεν ήταν βιώσιμο. Διότι και ο Σαμαράς έλεγε ότι είναι βιώσιμο το χρέος, το οποίο ήταν ψευδές προφανώς. Κατάφερε λοιπόν με μια συμφωνία να συμφωνήσουμε τη βιωσιμότητα του χρέους. Αυτόματα αυτό δημιούργησε μια δυναμική στη χώρα, μια δυναμική αξιοπιστίας. Άρχισε λοιπόν τη χώρα να την βλέπουν αλλιώς, άρχισαν να την εμπιστεύονται. Και η ρύθμιση του χρέους αυτή
άνοιξε ένα διάδρομο στη χώρα για να μπορεί να κινείται ελεύθερα, για να παρουσιάσει και να αρχίσει να λειτουργεί αναπτυξιακά. Δηλαδή, ρυθμίζοντας και τα επιτόκια και τις δόσεις και το χρόνο στο οποίο πρέπει να καταβληθούν. Βέβαια, αυτό θα εξαρτηθεί και από τη συνέπεια που θα κρατήσει η ελληνική κοινωνία, η ελληνική κυβέρνηση αναφορικά με τη συμφωνία, η οποία μέχρι στιγμής πηγαίνει πάρα πολύ καλά προφανώς. Και εξυπηρετούνται οι δανειακές υποχρεώσεις και καταφέρνουμε και δημιουργούμε και πλεόνασμα, το οποίο το διανέμουμε στην πορεία. Το διανέμουμε μάλλον στις φτωχότερες τάξεις που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Αυτό έχει γίνει καθεστώς και μάλιστα η πρόθεσή μας είναι να συνεχίσει να έχει μια μόνιμη βάση. Βέβαια, όλα αυτά τα ζητήματα η Νέα Δημοκρατία, που είναι ο βασικός αντίπαλος, αν θέλετε, σε συνδυασμό βεβαίως με το ΠΑΣΟΚ, προσπάθησε να τα ακυρώσει, να τα λιδωρήσει καταρχήν, να τα σκοφαντήσει ότι αυτά δεν έχουν μάλλον αντιαναψυχιακή λογική και ότι εάν έρθει η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία θα τα ακυρώσει, θα τα καταργήσει, θα επιβάλλει νέες διαφορετικές λογικές. Αυτό βέβαια είμαι σίγουρος και φάνηκε και στην πράξη ότι τρόμαξε τους πολίτες. Δημιουργήσε μια φοβικά σύνδρομα, διότι είναι ζητήματα τα οποία είναι αδιαφυσβήτητα. Με αυτή τη λογική, δηλαδή μη μείωση των συντάξεων. Προφανώς βοηθήθηκαν οι συντάξεις, όχι. Τη μη μείωση του αφορολογήτου, που έχει μια πάρα πολύ μεγάλη σημασία επίσης, που δημιουργεί προβλήματα οικονομικά. Με την κατάργηση του υποκατώτατου μισθού, με την αύξηση του κατώτατου στα 6,51 γύρω στο 11% και 22% για τους νεαρούς που είχαν κατακριοργηθεί, και με το πρόγραμμα το δικό του τώρα, το νέο πρόγραμμα για την επόμενη τετραετία, όπου ο σχεδιασμός είναι να έχουμε το 2020 αύξηση των κατώτατων στο 7,5% και το 2021 επίσης το 7,5%, αυτόματα φτάνουμε στο 7,51% που ήταν ο κατώτατος βασικός από την άρση της κρίσης. Αυτό προκαλεί συναισθήματα σταθερότητας και σιγουριάς. Αυτά που τα θέλει η ελληνική κοινωνία και γενικότερα μπαίνουν και χρήματα στη τσέπη και δημιουργεί μια αναπτυξιακή υπόθεση. Υποσχέθηκαμε επίσης με το πρόγραμμά μας 500.000 νέες θέσεις εργασίας. Ίσως να ακούγεται λαϊκισμός υπενορισμένοι, έτσι. Και υπερβολικός αριθμός. Προσέχετε να δείτε όμως πώς αυτό αιτιολογείται. Στην τετραετία 15-18 οι νέες θέσεις εργασίας ήταν 380.000. Το πεντάμινο του 2019 έχουμε περί τις 150 νέες θέσεις εργασίας. Άρα λοιπόν, όταν λέμε, και αυτό βέβαια το 500.000 είναι σε βάθος τετραετίας, μας έρχεται. Άρα λοιπόν, με τη λογική αυτή και με το καθεστώς που έχουμε δείξει επιτυχημένα, είναι απτά μεγέθη αυτά, δεν είναι βγαλμένα από την εργάνεια, από το σύστημα που μετράει τις προσλήψεις, αποχωρήσεις κλπ. Το 500.000 νούμερο δεν είναι έξω από την πραγματικότητα. Έτσι. Άρα λοιπόν, προσπαθώντας να βοηθήσουμε την κοινωνία η οποία κατά τον χρόνο των μνημονίων υπέστη πάρα πολλά, υπέστη μια συντριβή θα έλεγα, επλήγει ιδιαίτερα και τα κατώτερα στρώματα, δώσαμε πάρα πολλά πράγματα. Και ταυτόχρονα προσπαθήσαμε να ανακουφίσουμε και τους επαγγελματίες με τις 120 δόσεις, με αυτή τη δυνατότητα που δεν την είχε παλιότερα οι επαγγελματίες να μπορούν να ρυθμίσουν και τα επιχειρηματικά δάνεια. Είναι μια βελτίωση από τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή από την ρύθμιση των δανείων των φυσικών προσώπων πήγαμε και στη ρύθμιση των δανείων των επιχειρηματιών. Ήταν ένα πολύ σημαντικό μεγέθος, διότι είχαν προβλήματα οι επιχειρηματίες, επλήγει η μεσαία τάξη. Είναι αναγνωρισμένο. Κάναμε όμως προσπάθειες και με τους επιχειρηματίες στη μεσαία τάξη και βέβαια και με την υγιή επιχειρηματικότητα. Δηλαδή μειώσαμε και το ΦΠΑ, μειώσαμε φορολογικούς τελεστές, δώσαμε δυνατότητα, μειώσαμε π.χ. την προκαταβολή του φόρου από το 100 στο 50%. Δώσαμε για τους αγρότες, τους συνεταιρισμένους αγρότες, φορολογικές ελαφρύνσεις, δυνατότητα στην έκπτωση του φόρου. Δώσαμε επίσης και στους επιχειρηματίες τη δυνατότητα να έχουν ελαφρύνσεις στο φόρο εισοδήματος.
αυξάνοντας τις αποσβέσεις από το 100% στο 150%. Πολύ σημαντικό στοιχείο για τη μεσαία τάξη. Έτσι. Άρα λοιπόν, σταδιακά καταλήγουμε ότι η χώρα αναπτύσσεται, η χώρα είναι σε μια κανονικότητα και πηγαίνει πάρα πολύ μπροστά. Και μπορεί να μιλήσουμε ακόμα για την προσπάθεια που έχουμε καταβάλει για την τοπική αυτοδιοίκηση. Η τοπική αυτοδιοίκηση ήταν ο μεγάλος χαμένος των προηγούμενων εποχών. Οι δήμαρχοι πάντα είχαν μια πολύ μεγάλη δυσκολία, αλλά ιδιαίτερα στα χρόνια της κρίσης επλήγησαν ιδιαίτερα οι πόροι οι οποίοι πήγαιναν προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Και έρχεται λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα και κατάφερε να ισορροπήσει και αυτό το κομμάτι. Αυτές τις ανάγκες της τοπικής αυτοδιοίκησης που είχαν δημιουργηθεί. Συνέστησε λοιπόν το πρόγραμμα Φιλόδημος 1 και 2, το οποίο κλείνει οποιασδήποτε πληγές και αδυναμίες τοπική αυτοδιοίκηση στις τοπικές κοινωνίες με όλα τα μικρά έργα τα οποία έχουμε ανάγκη, τα οποία διαχρονικά είχαν μείνει πίσω. Ήταν το πιο σπουδαίο έργο, το πιο σπουδαίο εργαλείο το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τις τοπικές κοινωνίες. Έχει δώσει πάρα πολλά χρήματα μέχρι τώρα και αν ρωτήσουμε οποιονδήποτε δήμαρχο, εύκολα θα πει ότι τόσα χρήματα που έχουμε δει τον τελευταίο καιρό μέσα από το Φιλόδημος 1 και 2 δεν έχει ξαναγίνει πάλι. Άρα λοιπόν προχωράμε. Στην Κορινθία βέβαια φροντίσαμε και προχώρησαν τα μεγάλα έργα. Αυτό το πολύ μεγάλο έργο το οποίο είχε βαλτώσει από το 2011, αν δεν κάνω λάθος, είναι το φράγμα του Ασοπού. Ένα τεράστιο έργο το οποίο θα δώσει πολύ μεγάλη όθηση στην τοπική οικονομία και στην αγροτική οικονομία και θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα και ίδρευσης και άρδευσης. Ο Ασοπός ήταν μια μορφή σαν το γεφύρι της Άρτας. Είχε κολλήσει. Και όχι μόνο είχε κολλήσει απλά, κινδύνευαν τις χρηματοδοτήσεις, κινδύνευαν να απενταχθεί το έργο. Εδώ μια πολύ μεγάλη προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα να το αναγνωρίσουμε, του κ. Χαράλαμπου Κασίμη, το έργο διασώθηκε και όχι μόνο διασώθηκε, έγινε έργο γέφυρα και ξαναχρηματοδοτήθηκε, εντάχθηκε πάλι στα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επανεκκίνησε το έργο, το οποίο είναι αυτή τη στιγμή σε full ενεργοποιημένο. Αν δεν κάνω λάθος, με μια τελευταία κουβέντα που είχα κάνει τον κύριο Κασίμη, έχει φτάσει ήδη στο 40% του συνόλου και πηγαίνει πάρα πολύ γρήγορα. Είμαστε βέβαιοι ότι δεν υπάρχει κανένα άλλο πρόβλημα για αυτό το έργο και ο Ασοπός θα είναι ένα εμβληματικό έργο για την Κορινθία. Το δεύτερο μεγάλο έργο το οποίο θα βοηθήσει ιδιαίτερα, ένα έργο το οποίο πέρασε και αυτό από δυσκολίες, πέρασε από 1000 μέρια κύματα, τελικά ολοκληρώθηκε, είναι ο προαστιακός του Λουτρακίου, ένα κομμάτι το οποίο είχε δυσκολίες, ξεπεράστηκαν και αυτές, είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, είναι σε φάση υλοποίησης. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να θολώσει την προοπτική και το μέλλον της επένδυσης αυτής. Είναι λοιπόν, και ας μην ανησυχεί κανένας από τους φίλους από το Λουτράκι ή οποιοδήποτε άλλος είναι εμπλεκόμενος, οποιοδήποτε άλλος δημότης, πολίτης ή φίλος, σχετικά με το έργο αυτού του Λουτρακίου. Είμαστε περήφανοι που και εμείς συμβάλαμε ως τοπικοί βουλευτές στην προσπάθεια αυτή που έγινε από τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Δέδε, και συνδράμαμε στο να προχωρήσει και αυτή η πολύ μεγάλη προσπάθεια. Να πούμε επίσης ένα μεγάλο έργο το οποίο και αυτό απασχόλησε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, τελευταίες δεκαετίες την Κορινθία, είναι η διάβρωση των ακτών. Ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο οι άστοχες ενέργειες του παρελθόντος, οι άστοχες ενέργειες εκείνων οι οποίοι το είδαν με μια σχετική ανευθυνότητα ή αν θέλετε δεν διείδαν τη σοβαρότητα της εμπερχόμενης βλάβης, δεν ξέρω και τι άλλο να πω, εν πάση περιπτώσει, έχει μπει σε μια τελευταία φάση, δηλαδή να γίνει μια ολιστική αντιμετώπιση του έργου, βάζοντας σε τάξη το ζήτημα της διάβρωσης από το πρώτο μέτρο του παραλιακού μετώπου μέχρι το τελευταίο, όλο του Κορινθιακού, αυτό που βλέπει του Κορινθιακού. Όχι μόνο επιλεκτικά ένα κομμάτι στο Δερβαίνι και ένα στο Βραχάτι ή ξέρω εγώ στο Καμάρι, συνολικά όλο το μέτωπο, μια προσπάθεια η οποία θα ολοκληρώσει άπαξ διαπαντός και θα λύσει το πρόβλημα αυτό χωρίς πλέον να εμφανιστεί. Είναι δηλαδή μια πολύ φιλόδοξη προσπάθεια.
Πρέπει να πούμε, ολοκληρώνοντας, ότι είμαστε μια εβδομάδα πριν από τις εκλογές, σε εθνικές εκλογές. Είναι οι εκλογές όχι απλώς ορόσημο, όχι απλώς ένα κρίσιμο μέγεθος, αλλά είναι οι εκλογές εκείνες οι οποίες θα κρίνουν τον τρόπο που θα κινηθεί η ελληνική κοινωνία και θα κρυθεί και μάλλον και η ιδιαιτερότητά της με την έννοια της οποιασδήποτε ταξικής σημειολογίας. Οι εκλογές οι οποίες καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και να πάρουμε τις αποφάσεις μας έχουν να κάνουν με τις αποφάσεις που έχουν προοδευτικό χαρακτήρα, προοδευτικό πρόσημο, ότι δεν θα φέρουμε πίσω να μας κυβερνήσουν εκείνοι οι οποίοι επί 40 χρόνια μας κυβέρνησαν, μας χρεοκόπησαν και έρχονται πλέον ως σωτήρες πάλι και δεν ερυθρύουν έναντι ουδενός. Δεν ντρέπονται για το γεγονός ότι παρουσιάζονται ως σωτήρες σε μια κοινωνία που την ταλαιπώρησαν. Κύριε Βουλευτά, σας ακούω τόση ώρα να μου μιλάτε και αν σας άφηνα σίγουρα θα μιλάγατε ώρες ατελείωτες για όλα αυτά που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση. Όμως έχω μια απορία εγώ αλλά και πολλοί που θα μας βλέπουν αυτή την ώρα. Εδώ και ένα χρόνο, όπως λέει ο κύριος Τσίπρας, έχουμε βγει από το μνημόνιο. Ήδη έχει ανακοινώσει πάρα πολλά μέτρα. Ήδη έχει δώσει πάρα πολλές παροχές στο κοινωνικό σύνολο. Όμως παρόλα αυτά, βλέπουμε ότι στις δημοσκοπήσεις δεν έχει προβάδισμα. Και έχει μια πολύ μεγάλη διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία. Πού οφείλεται αυτό? Είναι πολλά τα αίτια που συμβάλλουν σε αυτή την εικόνα και στην δημιουργία αυτής της εικόνας. Ένα θα μπορούσα να πω ότι μπορεί να μιλήσουμε και για την κόπωση της ελληνικής κοινωνίας. Μια ελληνική κοινωνία που καταταλαιπωρήθηκε από τις συνέπειες του μνημονίου, μια κοινωνία η οποία βυθίστηκε στο σκοτάδι κάποια στιγμή, μια κοινωνία η οποία έχασε τις προσδοκίες της και τις βλέψεις της για το μέλλον και γενικά έχασε το κουράγιο της. Ήταν πολύ ισχυρή η πίεση η οποία ασκήθηκε, ήταν πολύ μεγάλα τα προβλήματα τα οποία προκλήθηκαν, τα οποία ήταν και μάλιστα έγιναν σε χρόνο ντέτερ, δηλαδή κατέρευσε μια χώρα, 10 εκατομμύρια άνθρωποι ξαφνικά έχασαν τον ορίζοντά τους, θα λέγαμε σχηματικά μιλώντας σε μια βραδιά, γιατί εάν πούμε ότι ξαφνικά όταν ξεκίνησε η όλη η ιστορία και μπήκαμε στα μνημόνια, η όλη η εικόνα ήταν πάρα πολύ ταχύτατη, δηλαδή βέβαια να θυμίσουμε τα ψεύδι που μας είπαν ότι η ελληνική κοινωνία θωρακισμένη, μας έλεγε ο Καραμαλής, ότι θα περάσει η ΣΥΡΙΖΑ ξέσκουρα και ότι λεφτά υπάρχουν, είχε πει ο Παπανδρέου, ο Γεώργιος κτλ. Και ούτε αυτό έγινε, ούτε το άλλο έγινε. Απλώς ήταν τρομακτικές οι συνέπειες της χρεοκοπίας χώρας, η οποία έπληξε τα πάντα και δομικά και τυπικά, με τα χαρακτηριστικά της. Είναι λοιπόν ένα θέμα αυτό. Διότι τρία μνημόνια, το ένα πίσω από το άλλο, τα χειρίστηκε ουσιαστικά, υπέστησαν στην πλάτη του ΣΥΡΙΖΑ. Όλα είχαμε δηλαδή μια σωρευτική λιτότητα, την οποία την ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ να τη διαχειριστεί με τα πολλά πράγματα που έκανε και δεν είναι και εύκολο να επικοινωνήσεις ή να αποσύσεις ένα μέρος της ευθύνης που και εσύ είχες, εν πάση περιπτώσει, υποχρεωτικά. Αυτό το είπαμε και λίγο νωρίτερα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε να βγάλει τη χώρα τα μνημόνια. Κάποια πράγματα όμως που περίχαν δεσμεύσεις, οι οποίες ήταν σοβαρές για τη χώρα, δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Να θυμίσουμε όμως το εξής, ότι την τετραετία 10-14, τα μέτρα που πάρθηκαν ήταν 65 δις. Αυτά που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ στη δικιά του την πορεία 15-18 ήταν 6,5 δις. Αυτό ήταν που επιβάρυνε ο ΣΥΡΙΖΑ τον ελληνικό λαό. Και βέβαια ακριβώς αυτή η αναλογία δείχνει το μέγεθος της κόπωσης που λέγαμε λίγο νωρίτερα. Παρά το γεγονός ότι ήταν πολύ λίγη η μικρή επιβάρυνση που ο ΣΥΡΙΖΑ υποχρεώθηκε να κάνει, παρόλα αυτά πληρώνει το μάρμαρο με κάποιο τρόπο. Δεύτερο, το οποίο είναι συναφές με αυτό, είναι ότι ο κόσμος κρίνει και με τα οικονομικά μεγέθη της τσέπης. Όταν λοιπόν η τσέπη δεν έχει γεμίσει ακόμα, αυτό σημαίνει εξακολουθεί να υπάρχουν οικονομικά προβλήματα, ανεπίλητα ή δυσεπίλητα. Προφανώς υπάρχει μια απελπισμένη έξοδος από την στήριξη αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, ότι εν πάση περιπτώσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε αυτό που έκανε, υπάρχει μια δυστοκία, υπάρχει μια δυσαρμονία με αυτή την υπόθεση και πρέπει να δούμε κάτι άλλο. Εγώ θα πω το εξής, ότι το να δούμε κάτι άλλο είναι πολύ μεγάλο θέμα. Πρέπει να δούμε καταρχήν τι συνέβη αυτό που είπαμε και να δούμε αν το κάτι άλλο μπορεί να είναι να εγγυηθεί το μέλλον. Το οποίο όλοι αμφιβάλλουμε ότι μπορεί να υπάρχει. Έτσι λοιπόν λέμε ότι το δεύτερο κομμάτι είναι ότι συνήθως
αυτά τα θέματα κρίνονται και από το γεγονός πόσο οικονομικά βελτιώσαμε τις δυναμικές μας. Η δυναμική μας δεν βελτιώθηκε τόσο πολύ, έχει μια σχετική βελτίωση βεβαίως, έχει αυξηθεί η κατανάλωση, έχουν αυξηθεί οι εξαγωγές, έχουμε αύξηση της καταναλωτικής πίστης, δεν έχουμε αυξήσει πάρα πολύ τα λεφτά μας. Όμως η αύξηση των μισθών ήταν μικρή μεν, αλλά ήταν ιδιαίτερα συμβολικού χαρακτήρα, που σημαίνει ότι πάψαμε να κοιτάζουμε στο παρελθόν και κοιτάζουμε στο μέλλον. Το μέλλον λοιπόν είναι μπροστά μας και εμείς θα το κρατήσουμε. Το έχουμε το μέλλον. Και βέβαια ένα μεγάλο, το τρίτο σημείο, σε αυτή είναι η απάντησή μου, το τρίτο κομμάτι είναι το πολύ ισχυρό μηντιακό σύστημα το οποίο λειτουργήσε ενάντια στο ΣΥΡΙΖΑ. Ένα σύγχρονο μηντιακό σύστημα το οποίο ξεκινάει από ΜΜΕ με εφημερίδες και δημιουργεί, έχει τη δυνατότητα να κάνει το άσπρο μαύρο. Όχι ότι είναι αιτιολογία αυτό το πράγμα, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Το οποίο δεν κινήθηκε, προσέχτε, και έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έχει πολύ μεγάλη σημασία διότι δεν λειτουργήσε μόνο του, από μόνο του, συνεδράμει από το σύνολο του αντιπολιτευτικού φάσματος με μια έννοια αντισύριζα μέτωπο. Αυτό το αντισύριζα μέτωπο έδινε, συγκοινώνησε θα έλεγα τις πληροφορίες μεταξύ του. Ο ένας βοηθούσε τον άλλο προκειμένου να έχουμε τη στρατηγική πτώση του ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε το κοινάλ και βέβαια συνέδραμε και η Νέα Δημοκρατία. Ένα κοινάλ το οποίο δεν κατάφερε να απεξαρτηθεί από την έλλειψη της απόστασης και της απομάκρυνσης από την εξουσία και θέλει με κάθε τρόπο να ενταχθεί πάλι σε μια λογική, με οποιοδήποτε τρόπο να επανέλθει, να βρει τις καρέκλες του που είχε στο παρελθόν δηλωμένες. Αυτό ήταν το τρίτο μεγάλο κομμάτι το οποίο λειτουργήσε αρνητικά σε όλη αυτή την υπόθεση. Όμως να έρθουμε και λίγο σε εσάς. Κάνοντας ένα flashback της παρουσίας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, θα θέλαμε να μας θυμίσετε κάποιες σημαντικές δικές σας παρεμβάσεις σε όλη τη διάρκεια της θητείας σας. Να πούμε με το κ. Ανστούλη ότι εγώ ήμουν νέος βουλευτής, εκλέχθηκα στην Κόρινθο, δούλευα στην Κόρινθο, δεν έφυγα ποτέ από την Κόρινθο. Εδώ ήταν το σπίτι μου, εδώ ήταν η επαγγελματική μου εγκατάσταση και εδώ ήταν το κοινό, οι φίλοι, οι πολίτες, οι σύντροφοι που με τροφοδοτούσαν όλο αυτό το διάστημα και με προτάσεις και με παρατηρήσεις και με συζητήσεις. Είχα τη δυνατότητα, σας είπα, είμαι Κορίνθιος βέρος, δεν έχω άλλες εξαρτήσεις σε άλλες πόλεις. Είχα τη δυνατότητα λοιπόν της καθημερινότητας να δω και τα παράπονα και τα καλά και τα άσχημα και να έχω μια διαρκή επικοινωνία με τον κόσμο, στην πιάτσα δηλαδή. Και πάντα και ως δικηγόρος είχα αυτή την ευχέρεια, πάντα οι δικηγόροι ερχόμαστε και οργείο στην πιάτσα, είμαστε εξωστρεφείς χαρακτήρες και άνθρωποι. Πέρασα πολλές επιτροπές, έτρεξα πάρα πολύ τα ζητήματα του Κοινοβουλίου και βέβαια σε βάρος, αν θέλετε, της παράστασης εδώ στην Κορινθία και ακούστηκε κάποια παράπονα γενικά για τους βουλευτές ότι δεν είμαστε κοντά στον αγροτικό χώρο και στην περιφέρεια κλπ. Αυτό έχει ένα μέρος δίκαιο, ένα μέρος άδικο. Από την άλλη μεριά, προσέχετε να δείτε ποιο ακριβώς ήταν το δίλημα εκείνη την εποχή, μάλλον σε όλη την τετραετία θα έλεγα, ουσιαστικά σε όλη την τετραετία. Πήρα μια χώρα κατεστραμμένη, διαλυμένη από κάθε άποψη και έπρεπε ουσιαστικά να την αναστήσουμε. Αυτό σήμαινε ένα πολύ πυκνό νομοθετικό έργο. Αυτό ήταν που μας καθήλωσε κυριολεκτικά στην Αθήνα, στο Κοινοβούλιο, ένα πολύ πυκνό έργο, συν ζητήματα τα οποία η ελληνική κοινωνία ήθελε να τα διαλύνουμε. Ζητήματα διαφθοράς. Η ζητήματα διαφθοράς σημαίνει δικαστήρια, σημαίνει εμπλοκή με την δικαιοσύνη, σημαίνει δικογραφίες, σημαίνει ώρες στο Κοινοβούλιο, στις επιτροπές. Για παράδειγμα, στην Επιτροπή, μετήχα και στην Επιτροπή του Παπαντονίου που είδαμε τι ακριβώς είχε γίνει και εκεί, μετήχα και στην Επιτροπή της Νοβάρτης και στη Σταγματική Αναθεώρηση. Η Σταγματική Αναθεώρηση ήταν μια πολύ σοβαρή προσπάθεια η οποία βέβαια δεν βγήκε και τόσο όσο θα έπρεπε να βγει, δηλαδή αναφορικά με τη σπουδαιότητά της. Δύο πράγματα θα πω να μην κουράζουμε τους τηλεθεατές. Ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο πετύχαμε εμείς και το οποίο δεν βγήκε ήταν το εξής.
μεταξύ των άλλων, ότι το άρθρο 86, ο νόμος Περιευθύνσης Υπουργών, αυτή η κατάπτυστη ρύθμιση, αυτή που βοήθησε πολλούς ή αποτέλεσε το υπόβαθρο για να κάνουν δόλιες συνεργές και δόλιες πράξεις, εισηγηθήκαμε λοιπόν την κατάργησή του και η Νέα Δημοκρατία πρόσχαρη και συμπεριφέρθηκε γενικά καλά και συμφώνησε. Πού ήταν το κλου σε αυτή την ιστορία? Και δεν το ξέρει ο λαός αυτό το πράγμα. Δεν το ξέρει σχεδόν κανένας εκτός ημών των ολίγων, δεν επικοινωνήθηκε. Ότι η πρότασή μας ακριβώς για να μπορέσουμε να γυρίσουμε και στο παρελθόν, να δούμε αυτοί οι οποίοι έβαλαν το δάχτυλο στο μέλι, που είναι και ότι έπρεπε να τιμωρηθούν. Δεν έπρεπε να τους καλύψουμε λοιπόν. Είπαμε ότι με ερμηνευτική δήλωση στο άρθρο 86 στην τροποποίησή του, ότι ο νόμος θα έχει, η ρύθμιση θα έχει αναδρομικότητα. Άρα λοιπόν, μιλώντας για απιστία και μιλώντας για καταχρήσεις, έπρεπε να γυρίσουμε κατά την εφαρμογή που θα γίνει στην επόμενη Βουλή, όταν θα ψηφιστεί η σταματική αναθεώρηση, θα έχει αναδρομική ισχύ. Όχι εφ' εξής αυτό που προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό ήταν γελίο, ήταν πολιτικά άθλιο και πήγε λοιπόν να σκεπάσει τα ανομήματα του παρελθόντος. Αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το επέτρεψε. Με την ερμηνευτική δήλωση λοιπόν που έβαλε στο άρθρο 86, δίνει τη δυνατότητα να πάμε και στο παρελθόν και να δούμε εάν υπάρχουν υπουργοί, αν υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα τα οποία έχουν κάνει παράνομες ενέργειες σε βάρος του δημοσίου. Το οποίο βεβαίως δεν το δέχτηκε η Νέα Δημοκρατία. Και εκεί εκτέθηκε και βγήκε στην επιφάνεια η πραγματική της εικόνα που ήθελε να καλύψει τα σκάνδαλα του παρελθόντος, γιατί προφανώς υπάρχουν στελέχη της τα οποία πιθανώς και να ενέχονται. Το δεύτερο κομμάτι, το οποίο είναι σχετικό με αυτά τα ζητήματα, έχει να κάνει με την Επιτροπή για την Νοβάρτης, όπου εκεί καταφέραμε ένα πολύ μεγάλο πράγμα, επίσης, που δύσκολα έχει βγει στον ελληνικό λαό, ότι όταν εισήχθη στην Επιτροπή από την εισαγγελία. Εισήχθη διότι, λέει ο νόμος, όταν η έρευνα που κάνει ο εισαγγελέας προσκρούσει σε πολιτικό πρόσωπο, αμελητή, στέλνει στη Βουλή αμέσως. Σταματάει η διαδικασία. Πάβει η εισαγγελική έρευνα, πηγαίνει στη Βουλή, στην οικία επιτροπή, η οποία συστήνεται και η οποία αποφαίνεται. Τι προτάθηκε από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΚΙΝΑΛ? Προτάθηκε να συνεχιστεί, να αναλάβουμε εμείς τη διαδικασία ως δικαστήριο πρώτον, όπως δηλαδή να φτάσουμε στη βάση του ειδικού δικαστηρίου και να λειτουργήσουμε δικαστικά και να πάρουμε τις αποφάσεις μας. Και αυτό να βγουν όλα στη φόρα, μας έλεγε η Νέα Δημοκρατία, ο Βορύδης κλπ. Οι μάτριες κουκουλοφόροι θα τους δούμε ποιοι είναι, ενώ ξέρανε ουσιαστικά ποιοι είναι, τα είχαν βρει μεταξύ τους. Έχουν τις αυτές τους. Ό,τι έγινε, μια τρομακτική, πολύ μεγάλη υπόθεση, έπρεπε και φώναζε η Νέα Δημοκρατία και το ΚΙΝΕΛ να πάμε να προχωρήσουμε διαδικασίες και να βγουν όλα στη φόρα, να μην πάει κάτω από το χάλι τίποτα. Προσέξτε, αυτό ήταν απολύτως ψευδές. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ διέσωσε αυτή τη δικογραφία. Διέσωσε δηλαδή την τιμή και την υπόλοιψη της και δικαστικής αρχής αλλά και γενικότερα της ελληνικής κοινωνίας, διότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν έπρεπε να κρυφθεί ακριβώς. Εκεί συμφωνούμε, αλλά τι σημαίνει ακριβώς κρύβουμε? Αυτό που προτάθηκε από τη Νέα Δημοκρατία και το ΚΙΝΑΛ και το ΠΑΣΟΚ ήταν να γίνει η διαδικασία από τη Βουλή. Αυτό προσέχτε να δείτε γιατί επέμεναν, το οποίο είναι παραπλανητικό. Εάν όντως ακούγαμε αυτή την άποψη, τότε θα φτάναμε σε μια διαδικασία δικαστηριακή, μέσα δηλαδή από τη Βουλή, όπως προβλέπεται από τον νόμο, και θα έλεγε στο τέλος η απόφαση του δικαστηρίου ότι η υπόθεση, συγγνώμη, αλλά είναι παραγεγραμμένη. Δεν υπάρχει απόφαση. Δηλαδή μας εξώθησαν να πάμε σε μια διαδικασία δικαστηριακή για να πούμε στο τέλος ότι είναι παραγεγραμμένη η υπόθεση. Βέβαια αυτό δεν έγινε. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήθελε να παραγραφεί, το διέγνωσε, το είδε και έκανε το σωστό. Έστειλε πίσω στην εισαγγελία την υπόθεση, η οποία συνεχίζει να είναι συνεχής, ενεργός και να γίνονται οι αναγκαίες δικαστικές ενέργειες και θα βγει βεβαίως κάποια στιγμή στις δικαστικές αίθουσες για να πει ο φυσικός δικαστής τι πρέπει να γίνει, τι έγινε και τι δεν έγινε, αν υπάρχουν υπέτη ή δεν υπάρχουν υπέτη. Σώσαμε λοιπόν με την έννοια αυτή τη δικαστική αυτή διένεξη εμείς. Εμείς δεν επιτρέψαμε να παραγραφεί η υπόθεση Νοβάρτης. Ωραία. Τελευταία λοιπόν να πούμε ότι εδώ παρόλα αυτά όμως είμαστε ενεργοί και σε αυτή το νομό μας πάρα πολλές φορές, σε όποια προβλήματα έγιναν και στις πλημμύρες και στις φυσικές καταστροφές των αγροτικών τεμαχίων, των αγροτών γενικότερα, δηλαδή ό,τι συνέβαινε δεν μπορεί να είχαμε την απασχόληση στην Αθήνα, αλλά είμαστε εδώ πάντοτε. Είμαστε
πάντα στην πρώτη γραμμή, να μεταφέρουμε τα ζητήματα αυτά και μέσα στα αρμόδια Υπουργεία και να πάρθουν αποφάσεις και να πάρθουν και μάλιστα να γίνουν και ρυθμίσεις, τροποποιήσεις και σε επίπεδο νόμων. Δεν αφήσαμε τίποτα το οποίο να χαθεί, δεν αφήσαμε τίποτα το οποίο να μην το εξετάσουμε. Νομίζω ότι εγώ, σε ό,τι με αφορά, ήμουν διαρκώς κοντά στον πολίτη, κοντά στον αγρότη, κοντά στον αθλητή. Ήμασταν πάντα εδώ πέρα και θα εξακολουθήσουμε να είμαστε. Και να μείνουμε, κύριε Βουλευτά, εν ώψη των εκλογών της Κυριακής. Το μήνυμα των εκλογών της Κυριακής είναι πάρα πολύ βαρύ. Βαρύ σαν ιστορία, θα έλεγα, γιατί όντως γράφεται ιστορία. Είναι ένα μήνυμα το οποίο μας καλεί να δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος ηγέτης της χώρας, ποια θα είναι η επόμενη κυβέρνηση και με βάση τα προγράμματα που έχουν εξαγγελθεί, προς τα πού θα πορευθεί η χώρα. Εάν θα πάει μπροστά προοδευτικά, εάν θα κρατηθούν αυτά τα κεκτημένα, τα οποία και θα βελτιωθούν προφανώς, ή αν θα ανατραπούν τα κεκτημένα μέχρι τώρα, οι 120 δόσεις, η 13η σύνταξη, η επαναφορά του συλλογικού συμβάσεως εργασίας, η αύξηση του κατώτατου μισθού, και η αύξηση των κονδυλίων στην παιδεία, στην υγεία, η δικαιοσύνη, όπου τελευταία μάλιστα ξεχάσαμε να πούμε ότι ψηφίσαμε τους κώδικες, τους ποινικούς κώδικες και την ποινική δικονομία, ένα τεράστιο έργο το οποίο έχει ξεκινήσει κάτι δεκαετίες, ολοκληρώθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ με μια σημαντική αλλαγή, εξορθολογήσαμε τις ποινές σε ένα σύστημα το οποίο ήταν άδικο ουσιαστικά. Είχαμε το πιο αυστηρό ποινολόγιο στην Ευρώπη και έπρεπε λοιπόν αυτό να εξορθολογιστεί ανεξάρτητα του τι λένε ορισμένοι. Και βελτιώσαμε πάρα πολλά σημαντικά ζητήματα και με τελευταία, την τελευταία ρύθμιση ήταν για τον βιασμό του άρθρου 336, όπου συμφωνήσαμε με τα κινήματα και το φεμινιστικό κίνημα να πούμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να δοθεί η αναγκαία βάση στη συνένεση ή όχι. Λοιπόν, πρέπει για τον βιασμό. Ήταν ένα πολύ μεγάλο σημείο σύγκρουση το οποίο το πετύχαμε και συμφωνήσαμε όλοι. Είναι λοιπόν ορόσημο οι εκλογές αυτές, διότι θα δούμε μια προοδευτική ή όχι κυβέρνηση, θα δούμε μια ταξική σημειολογία ή όχι, που είναι αναγκαία αυτή την εποχή, θα δούμε εάν θα υπάρξει μια κοινωνία η οποία θα προοδεύσει και αν θα δούμε μια επιστροφή στο παρελθόν από εκείνους οι οποίοι μας έφεραν σε αυτό το χάλι, σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή την αδυναμία και οι οποίοι διατείνονται ότι ή εννοούν ή πιστεύουν ότι η ελληνική κοινωνία ξέχασε. Εγώ θα δώσω το μήνυμα λοιπόν ότι δεν ξεχάσαμε τίποτα, είμαστε εδώ, τα θυμούμαστε όλα. Θυμούμαστε το γεγονός ότι η χώρα, η ελληνική κυβέρνηση, αν θέλετε, ανέλαβε τη χώρα και της είχαν δώσει προθεσμία ένα μήνα ως μια παρένθεση, αυτή τη γελιότητα, η πολιτική γελιότητα η οποία είχε υποθεί τότε και κράτησε μέχρι σήμερα που μιλάμε και πάμε σε εκλογές. Πιστεύω ότι είναι μια πορεία προς την νίκη, διότι ο ελληνικός λαός θα δει, δεν θα ρισκάρει να κάνει μια αλλαγή, διότι δεν πρόκειται για μια απλή αλλαγή, πρόκειται μια απόφαση μιας τετραετίας. Οι συνέπειες ήταν τρομακτικές, άρα λοιπόν δεν έχουμε λόγο αυτή τη στιγμή να ψάξουμε να βρούμε κάτι διαφορετικό από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ μας έδωσε όσα ζητήσαμε τα τελευταία χρόνια και μας υποσχέθηκε πάρα πολλά, τα οποία είναι σε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι κοστολογημένο, πραγματικό, ευκρινές, έφλυπτο, δεν κρύψαμε τίποτα σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία κάνει μόνο διαρροές και έχει αφήσει να διαχέεται στον αέρα το δικό της πρόγραμμα, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα οπισθοδρόμησης. Εκτιμώ ότι η ψήφος έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα, πρέπει να ψηφίσουμε το ΣΥΡΙΖΑ και πιστεύω ότι αυτό θα κάνει ο ελληνικός λαός.